Είμαι υποχρεωμένος να σας καλωσορίσω απόψε στην τακτική μας αυτή η Γενική Συνέλευση και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας αυτή. Γιατί αυτή η παρουσία σας μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο το οποίο όλοι γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα θα μου πείτε, Πρόεδρε, εμείς τι να πούμε. Εσείς έχετε δίκιο, εμείς έχουμε απόλυτο δίκιο, αλλά δούμε πού θα το βρούμε. Πάντως η παρουσία σας μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο έχουμε αναλάβει και το οποίο μας ψηφίζετε για να φέρουμε εις πέρας. Λειτουργήσαμε όλες τις επιτροπές με γνώμονα πάντα την ίση μεταχείριση όλων των σωματείων. Ορισμένα παράπονα που είχαμε ορισμένα σωματεία, πιστέψτε μας, τίποτε δεν έγινε εσχεμένο. Δεν είμαι πρόθεση να βοηθήσουμε το άγχο σωματείο ή το ίδιο σωματείο. Για μας όλα τα σωματεία της ένωσής μας είναι το ίδιο. Το ίδιο και εσείς, οι πρόεδροι των σωματείων που υγείστε, τις ομάδες αυτές. Να ξέρετε ότι δεν... Είναι ευαισθητικό το κύριο Μουτσίκο. Θέσαμε σε νέες βάσεις τις συμφωνητές ομάδες, λειτουργώντας και οργανώντας αυτές με σύγχρονα πρότυπα. Στις γενικές γραμμές και οι μητρές μας είναι καλά. Ό,τι ερώτηση έχετε, θα απευθυνθείτε στους υπεύθυνους των μικτών ομάδων όπως είναι ο Κοσκελίδης, ο Τσέλιος και άλλοι. Στα πρωταθλήματα, αν έχετε ερωτήσει για το πρωτάθλημα ή για το κύπελλο, ερωτήσεις θα κάνετε και θα απαντάει ο κύριος Χρήστος Μουχτάρης, ο οποίος έχει δουλέψει πάνω σε αυτό και είμαι υποχρεωμένος να τον ευχαριστήσω. Θα τον ευχαριστήσω και τι δεν είναι στην διοίκηση του Διοικητικού Συμβούλιου, μας έχει βοηθήσει και πέρσι και φέτος πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη Γενική Συνέλευση στην Ετήσια. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευσημαντίας για την τιμή που έκανε να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ετησίας για πρώτη φορά που έχει γίνει η αλλαγή στον κανονισμό. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Μαστολοδήμο, γιατί σαν πρόεδρος της Επιτροπής Ετησίας τα προηγούμενα δύο χρόνια που ήμασταν μαζί, συνεργαστήκαμε άψογα χωρίς να έχουμε ποτέ, μα ποτέ κάποια αντιπαράθεση. Δένοντας εις πέρας πολύ δύσκολα πρωταθλήματα με απόλυτη επιτυχία κατά γενική ομολογία, όπως έχει υποθεί. Έχοντας περάσει τα τελευταία 10 χρόνια από όλες τις θέσεις της Επιτροπής ως απλό μέλος, ως υπεύθυνος εκπαίδευσης και τώρα ως πρόεδρος της Επιτροπής Διευθυνσίας, διαπιστώνω καθημερινά τον χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει σε βρισκόμενο σε θέση ευθύνης για να βαθμίσει συνεχώς αυτό που αγαπάς έχοντας γνώσει το τι υπηρετείς. Έχοντας πάντα σαν γνώμονα στο κάθε τι που ασχολούμαι να είμαι υπεύθυνος, ότι πρέπει να προσπαθώ και να το καλυτερεύω και όχι απλά να το διεκπεραιώνω. Έτσι και στην Επιτροπή Διευθυνσίας της Ευσημαντίας, όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα και θα προσπαθώ να δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Έχουμε ένα από τα καλύτερα επίπεδα διαιτητών στην Ελλάδα, πανελλαδικά, και να το ξέρετε αυτό, το αναγνωρίζουν σε όλη την Ελλάδα. Πανελλαδικά και σαν τοπικό πρωτάθλημα, αλλά και σαν αξιολογημένους διαιτητές, έχουμε ένα από τα καλύτερα επίπεδα διαιτητών και το ζηλεύουν ίσως και μεγάλες ενώσεις που έχουν 200 και 300 σωματεία. Με πάρα πολύ καλό επίπεδο. Με πολλούς αξιολογημένους παρά την κακή αντιμετώπιση που είχαμε τις κεντρικές επιτροπές διαιτησίας της ΕΠΟ τα τελευταία 2 χρόνια, που είχαν ενδεχομένως και αναγκαίο κακό
για τις αλλαγές που έχουν γίνει και την μοίραση των πινάτων. Τέλος, παρά τις ελάχιστες αντιπαραθέσεις που υπήρξαν μεταξύ της Επιτροπής και των παρακόμων για θέματα διαιτησίας, θα πρέπει, οι οποίες πολλές φορές είχαν και αναπόφευκτες. Πιστεύω ότι μπορούμε να συζητάμε στα μάτια όλους, διότι σας λέγαμε πάντα ό,τι ισχύει. Και παρόλο που μπορεί κάποιοι να δυσαρεστήθηκαν από κάποιες αποφάσεις των διαιτητών ή της Επιτροπής, σας διαβεβαιώνω ότι προσπαθήσαμε για το καλύτερο από τη δική μας πλευρά. Λάθη έγιναν και θα γίνουν διαιτητικά. Αλλά σας υπόσχομαι να κάνουμε προσπάθειες να τα εφαρμόσουμε στο ελάχιστο. Εύχομαι σε όλους σας να είστε υγιείς, δυνατοί, έχοντας υπομονή και προπάντων ηθική, για να συνεχίσετε το δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει για μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο πριν να δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο, θα ήθελα να σας αναφέρω λίγο την προσοχή, γιατί σίγουρα από εσάς που είστε εδώ υπαρισταμένοι, οι περισσότεροι είστε και στο κήπεδο στα παιχνίδια, γιατί πολλοί παράγοντες είναι στα συμβούλια και ενδεχομένως να μην πηγαίνουν στα παιχνίδια. Εσείς που είστε εδώ συνήθως είστε πάντα κάθε Σαββατοκύριακο στα παιχνίδια. Ήθελα λίγο να προσέξετε τα θέματα των προκηρύξεων, γιατί μέσα στις εβδομάδες που περνάει ο καιρός και αντιμετωπίζετε ορισμένα προβλήματα, χωρίς να έχετε διαβάσει τις προκηρύξεις και τον κανονισμό, τον κανόνα του ποδοσφαίρου, έχετε ορισμένες αμφιβολίες για ορισμένα πράγματα και παίρνετε συνέχεια τηλέφωνο γενικά και στην διοίκηση και στον Γεωγραμματεία της Ένωσης, αλλά και σε μένα. Αλλά σας προτρέπω να καθίσετε να διαβάσετε λίγο τις προκηρύξεις για να δείτε τι γράφουν σε ορισμένα σημεία, όπως και κάποιες αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει. Διότι πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο να έχουμε αντιπαραθέσεις και να έχουμε και θέματα ενστάσεων. Αυτά τα θέματα τα οποία θα σας τα επισημάνει και ο Πρόεδρος μετά, εγώ έχω επισημάνει κάποια πράγματα τα οποία αφορά τους διαιτητές και τα φύλλα όλους, τα οποία οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να κάθονται να ασχολούνται όπως πρέπει και θα πρέπει εκείνη την ώρα που είναι μέσα στα φορητήρια να έχει διευθυντηθεί το θέμα χωρίς να υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Αυτό εδώ πέρα είναι για τις αλλαγές, οι οποίες ξέρετε ότι οι τέσσερις αλλαγές οι οποίες προβλέπονται και στο φύλλο αγώνος για τους... Και αυτά τα λέω γιατί να ξέρετε τι είναι βασικά για εσάς τώρα που σας βρίσκουμε εδώ πέρα όλους μαζί. Για το θέμα των αλλαγών, τα οποία είναι μόνο για τα ερασιτεχνικά όπως και η ΓΑΜΑ Εθνική, η οποία είναι ερασιτεχνική κατηγορία και δεν αφορά την Β' και την Α' Εθνική, όπου εκεί υπάρχουν οι τρεις αλλαγές. Ο λόγος αυτός είναι και για την τροποποίηση που έχει γίνει φέτος για τις τρεις αλλαγές στο κύπελλο Ελλάδος. Δηλαδή, ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλου που συμμετέχει στο κύπελλο δεν μπορεί να κάνει τέσσερις αλλαγές. Μπορεί να κάνει τις τρεις αλλαγές γιατί τα αμέσως επόμενα, τις επόμενες φάσεις εμπλέκονται ομάδες Α και Β' Εθνικής. Όπου εκεί είναι, ξέρετε, τρεις αλλαγές, αλλά έχει γίνει τροποποίηση να έχει το δικαίωμα μία ομάδα να κάνει όπως και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και στο Champions League, εάν υπάρχουν περιπτώσεις παρατάσεων, να έχει δικαίωμα επιπλέον μίας αλλαγής. Αυτό βέβαια στο τοπικό δεν ισχύει για το κύπελλο. Ισχύουν τέσσερις αλλαγές όπως υπάρχουν, δηλαδή δεν θα υπάρχει πέμπτη. Το θέμα το επόμενο ήθελα να σας πω να προσέχετε για να μην υπάρχουν πάλι αντιπαραθέσεις στα φύλλα αγώνων με τους 7 και 4 ξένους που υπάρχουν στα τοπικά πρωταθλήματα, τον έναν ποδοσφαιριστή που είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να ελέγξει ότι είναι κάτω από 20 χρονών και αν αναπληρωθεί πρέπει να είναι πάλι 20 χρονών αυτός που θα παίζει μέσα στην δεκάδα. Και άλλο ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει και είχαμε προστριβές με κάποιους προπονητές και παράγοντες ήταν με τους γιατρούς αγώνων. Πολλές φορές δεν είχαν καλέσει γιατρό αγώνα, φέρναν κάποιον εκεί ο οποίος δεν ήταν πιστοποιημένος και είχαμε το ανάλογο πρόβλημα όπως παλιά που έπρεπε κάποιος να υπογράψει το φύλλο αγώνος. Εδώ έχω πει και τον πρόεδρο ο οποίος θα σας το πει μετά, θα πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση πιστοποιημένων
και μόνο αυτοί θα έχουν δικαίωμα να είναι στα φύλλα αγώνος του τοπικού πρωταθλήματος του δικού μας. Εκτός αν έρθει κάποιος με τον αριθμό Μητρώου του γιατρού στο γήπεδο, παρουσιάσει την ταυτότητά του, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Και για το θέμα, να προσέξετε το τελευταίο για τις πανέλες, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να περάσει από εσάς από εδώ τη Γενική Συνέλευση, το ποια νούμερα θα σας πει ο Πρόεδρος μετά, ποια νούμερα έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε στο τοπικό πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ομαθίας. Να καλωσορίσω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού μας και να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους. Να ευχηθώ σε όλα τα σωματεία καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία και διακρίσεις. Να σας διαβάσω τον απολογισμό από 11 Δεκάτου 2016 έως 31 Δεκάτου 2017. Τα ανέφεραν αναλυτικά και η Εξελικτική Επιτροπή. Έχετε πάρει και όλα τα σωματεία έχετε διαβάσει. Τα συνολικά έσοδα είναι 87.000 ευρώ, 0,002 και τα έξοδα είναι 103.000 ευρώ, 275,19. Έχουμε στείλει σε όλους τους φίλους έγγραφο. Εσείς δεν επιβαρύνεστε τίποτα. Να ξέρετε, το μόνο πράγμα που θα κάνετε είναι να πηγαίνετε συνέχεια, γιατί εμείς έχουμε πάει, έχουμε στείλει έγγραφα από πέρσι ακόμα και δουλειές που ήταν να γίνουν. Δεν επιβαρύνεστε τίποτα, τα γήπεδα είναι όλα δημοτικά. Δημοτικά είναι όλα, εγώ τρίτη χρονιά πληρώνω μόνο. Εντάξει, τελικά τα γήπεδα θα τα πούμε όλα με σχεδόν και κάτω. Τρεις μήνες παρακαλώ να κουρέψουμε το γήπεδο, πρέπει να πληρώσω για να το κουρέψουμε. Πώς θα γίνει. Έτσι δεν είναι. Τα τραφτέρ λέμε είναι, μου είπε κάποιος προέκτης, το έφτιαξα εγώ και το παραχώρησα σε εκείνη την ομάδα. Δεν σε κατάλαβα, δεν είναι του Δήμου. Τι του παραχώρησε εκείνη την ομάδα, οι άλλες ομάδες τι είναι. Δεν σε ενδιαφέρον. Γιατί είπε στο Δήμο να με φτύρισε, γι' αυτό πρέπει. Και μία ακόμα ευκρίνηση. Φέτος έχουμε βάλει την προκήρυξη στην Α κατηγορία τυχιούς προπονητές, τουλάχιστον που έφασε. Να ξέρετε ότι υπάρχει εντολή στους διευθυντές να μην δέχονται κανέναν άλλον άνθρωπο και όποιος θα είναι στο πάγκο πέρα από προπονητής πιστοποιημένος, δεν θα σηκώνεται, δεν θα μιλάει και με τον παραμικρό θα αποβάλλεται. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάδοση των ομάδων του Κυπέλλου και με τους αντίστοιχους αρχικούς θα πληρωθούν και από το μέρος. Λοιπόν, το 1 το είχε ο Εθνικός Ράχης, 2 ο Αγροτικός Αστέρας Πλατέως, 3 Νέα Νικομίδια, 4 Φώτη, 5 Γάς Μοδοφορείου, 6 Γιανοβέρδη, 7 Αχιλιάς Νάουσας, 8 Αγία Μαρίνα, 9 Παύλα Αλεξάνδρειας, 10 Νίκια Καρδιάς, 11 ΑΕΧ Ρίγεζας, 12 Άρης Παλαιοφορείου, 13 Γάς Κοπανός, 14 Ολυμπιακός Νάουσας, 15 Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας, 16 Λευκάδια, 17 Απόλλωνα Αγίου Γεωργίου, 18 Γιανακοχώρια, 19 Παλατίτσια, 20 Διαβατός, 21 Ασχοινάς, 22 Μισέλη, 23 Πατρίδα, 24 Μελίκη, 25 Ιδρύς Αποστόλου Παύλου, 26 Κουλούρα, 27 Αθλητική Ακαδημία Τρικάλων, 28 Θύελλα Σταυρού, 29 Φάς Νάουσα, 30 Ολυμπιακός Μητρού, 31 Αστέρα του Ποτάμου, 32 Κεραμνός Επισκοπής, 33 Ελπίδα Μονοσπίτων, 34 Ο Μαρίνας, 35 Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, 36 Εθνικός Κλειδιού, 37 Απόλλων Νικογιάννης, 38 Αγιακοχωρίου, 39 Θύελλα Στεμμάτων. Λοιπόν, κάνουμε 19 ζευγαριά και υπάρχει μια ομάδα η οποία περνάει ανεφαγόνος. Αυτή είναι η ομάδα, επειδή υπάρχει το καινούριο σωματείο του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Βέρεια, ο οποίος είναι ακόμα στο νομικό τμήμα της ΕΠΟ και δεν μπορούμε να τους περιλάβουμε στην κλήρωση, είναι θέμα διαδικαστικό για να έρθουν εδώ πέρα. Το σωματείο που θα περάσει ανεφαγόνος, στην ουσία δεν περνάει ανεφαγόνος, θα αγωνιστεί με τη Βέρεια. Τα ζευγάρια του Σαββάτου, θα διαβάζουμε λίγο, είναι Κουλούρα Μονόσπιτα, Νησέλη Καποχώρη, Κλειδί Λικογιάννη, Λευκάδια Πλατή, Λουτρός Ραχιά, Αγκαθιά Μαρίνα, Πατρίδα Στενήμαχος, Ακαδημία Τρικάλων Νικομίδια, Επισκοπή ΑΕΠ Βέρειας, Σχοινάς, Ολυμπιακός Νάουσας.
Έχουμε ένα θέμα στο οποίο, στο παιχνίδι της Κυριακής, ο Αχιλλέας Ναύρος με το Φάς Ναύρος χρησιμοποιούν το ίδιο γήπεδο. Θα γίνει κλήρωση και η μία ομάδα θα πάει Σάββατο και η άλλη ομάδα θα πάει Κυριακή. Λίγο την προσοχή σας παρακαλώ. Φέτος το πρωτάθλημα και κύπελο ονομάστηκε πρωτάθλημα κύπελο Molten. Θα παρακαλούσα όσες ομάδες είπαμε θα αγοράσουμε μπάλες Molten και με αυτές θα αγωνιζόμαστε. Μην παρουσιαστεί κάποια ομάδα στο κύπελο χωρίς μπάλα Molten. Αυτές οι μπάλες θα είναι μπάλα αγώνου. Χωρίς Molten δεν θα ξεκινήσει ο αγώνας, θα ξέρετε. Ή θα τιμωρηθείτε, δεν ανάλογα την απόφαση που θα πάρω. Δεν το ξέρω ακόμα αυτή τη στιγμή ακόμα, δεν έχουμε αποφασίσει. Αλλά παρακαλώ όλοι να έχετε μπάλες Molten. Και θα ήθελα, επειδή φέτος είναι η πρώτη χρονιά που κάναμε και κάναμε μια καλή συμφωνία με τη Molten, θα ήθελα και εξαρτάται από εσάς, όσες μπάλες παραπάνω αγοράσετε, του χρόνου τόσες μπάλες θα κερδίσετε. Εάν έχουμε έναν μεγάλο αριθμό αγοράς από τη Molten και για προπόνηση κάναμε μια πολύ καλή τιμή με 10 ευρώ, του χρόνου, αντί για 5 μπάλες που πήρατε, πόσες πήρατε, θα πάρετε 10, θα πάρετε 15, ανάλογα με την αγορά που θα κάνουμε φέτος. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Μην προσπαθείτε να γλιτώσετε 50 ευρώ από τις μπάλες, ούτως ή άλλως θα τις χρειαστείτε. Και η πρώτη αγωνιστική. Δόξα για τον Βεργίο ΑΕΣ Κινά, Ολυμπιακός Λουτρού Θύελα Σταυρού, ΠΑΟ Κουλούρα Ατρόμητος Διαβατού, Απόλλων Νικογιάννης ΠΑΟ Παλαπίτσια και ΑΕΚ Αποχωρίου Αλιάκ Μονησερίου. Η πρώτη αγωνιστική. Για να αποχώρει πατρίδα. Ολυμπιακός Νάουσας Απόλλων Κύριου Γεωργίου. Θύελα Στενιμάχου Λευκάδια. Αστέρας Τρικοτάμου Εθνικός Δράκης. Ελπίδα Μονοσπίτων Νικομίδια και ρεπό έχει η ΑΕΠΟ 2 μέρες. Έχουμε ολοκληρώσει τις κληρώσεις της ΑΒΑ και της ΒΙΤΑ κατηγορίας. Καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους. Οι κληρώσεις των αντίστοιχων ΓΑΜΑ πρωταθλήματος Νέφτου και Πέδρο θα γίνουν στα γραφεία της Ένωσης σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Σας καλησπέρισω όλους. Ευχαριστώ μια καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα και επιτυχία σε όλους τους στόχους σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος η Έψη Μαθίας έχει βάλει στην προκήρυξή της σαν απαραίτητη προϋπόθεση της ομάδας της Άλφας κατηγορίας να έχουμε την τουρματούχο προπονητή. Έχουμε τα επόμενα χρόνια αυτό να γίνει και με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Και έτσι σε συνεργασία με την Έψη Μαθίας ο Σύνδεσμος θα κοιτάξει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την επιμόρφωση των προπονητών και για την ενίσχυση των ομάδων με προπονητές που είναι γνώστοι στο αντικειμένο τους και είναι επίσημα αναγνωρισμένοι από την ΕΠΟ και την ΟΕΦΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας και για το καλό της κλήρωσης χωρίς ιστορίες, πονές και παρατράγωνα που θα πάρετε.